Τους αθλητές και τις αθλήτριες Παγκρατίου του Συλλόγου Ελληνικής Πολεμικής Αγωγής του Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης υποδέχτηκε σήμερα το πρωί στο γραφείο του ο Δήμαρχος της πόλης Ιωάννης Ζαμπούκης, συγχαίροντάς τους για τις επιδόσεις και τις διακρίσεις τους στο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Κύπελο. Για τη μυθολογική υπόσταση αλλά και την πρακτική εφαρμογή του Παγκρατίου σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας ενός αθλητή, έκανε λόγο εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελληνικής Πολεμικής Αγωγής και προπονητής της ομάδας, Ευστράτιος Μαστρονικόλας. Και το πιο σημαντικό, να τους ευχαριστήσουμε για τις επιτυχίες που μας κάνουν περήφανος, αλλά και να τους προβάλλουμε στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης, γιατί θέλουμε τέτοια παραδείγματα προς μίμηση. Το Παγκράτιο είναι ένα άθλημα το οποίο ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα. Το εφεύρεσε ο Ηρακλής, που με μία λαβή Παγκρατίου νίκησε το λιοντάρι της Νεμαίας. Αργάρα, έτσι πρέπει. Δείξε. Άιτε. Πάρα πολύ καλά, κύριο Πρώτη Μόλι. Επίσης, θα προσθέσω ότι το Παγκράτιο είναι η πιο οργανωμένη μάχη που υπάρχει, γιατί χρησιμοποιεί τόσο τα χέρια, τόσο τα πόδια, όσο και το μυαλό. Γι' αυτό άλλωστε οι Σπαρτιάτες ξεκινούσαν από την Πυγμαχία και καταλήγαν στο Παγκράτιο και σιγά σιγά υιοθετήθηκε από όλες τις πόλεις κράτη. Ήταν μάχη επιβίωσης και κάποια στιγμή πέρασε στην Ολυμπιάδα και έγινε Ολυμπιακό άθλημα. Όλος ο κόσμος πρέπει να χρωστάει ευγνωμοσύνη που ξεκινήσαν οι αρχαίοι στο Παγκράτιο, γιατί μέσα από το Παγκράτιο άλλοι δημιουργήσαν και άλλοι εμπλουτίσαν τις πολεμικές τους τέχνες. Αξίζει να σημειωθεί ο Μποντιντάρμα, που ήταν ο πιο γνωστός βουδιστής μοναχός που ασχολήθηκε με πολεμικές τέχνες. Στην αυτοβιογραφία του αναφέρει ότι το Παγκράτιο το πήρε από τις Ινδίες και το μετέφερε στα βουδιστικά μοναστήρια και έτσι διδαχτήκανε. Είστε ευχαριστημένοι όλοι. Πανελλαδικό ήταν, έτσι. Ήταν Πανελλήνιο Κύπελο. Δεν είναι το Πανελλήνιο πρωτάθλημα, αλλά δεν πάει να είναι μια πανελλήνια συμμετοχή. Είχε 400 περίπου αθλητές. Έχει γάντια, έχει. Έχει γάντια, κλαμίδες. Έχει γάντια, έχει κλαμίδες. Μετά τι άλλο έχει. Καλαμίδες. Ναι. Ανάλογα στο επίπεδο που παίζει, π.χ. αγώνα Παγκριτού έχει και κάσκα. Για να δεν. Από ποια ηλικία και μετά πρέπει να χρησιμοποιήσει. Άνω το 15. Άνω το 15, ναι. Έχει μπλε στο κάτω μέρος και έχει τόνιο άσπρο στο πάνω μέρος. Αυτή είναι η ιστορία. Το Παγκράτιο ως πλήρης μάχη έχει 7 διαφορετικά στυλ αγωνίσματος. Από 6 ετών μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν στο αγώνα με ημιεπαφής. Όπως το λέει και η λέξη, έχει απλά ηθική επαφή με τον αντίπαλο. Όσο μεγαλώνει ο αντίπαλο, όσο μεγαλώνει η ηλικιακά ο αθλητής, μπορεί να μπει στα πιο σκληρά αθλήματα, που είναι το κάτω Παγκράτιο, ο αγών Παγκρατίου, το πιξ λάξεκ του πυγμαγού λακτίζω, ο πλήρη αγών. Και υπάρχουν και δύο αθλήματα επίδειξης, που είναι τα παλέσματα και ο πολυδάμας. Οπότε, ανάλογα με την ηλικία, τους τραυματισμούς και το πόσο θέλει κάποιος να έρθει σε σωματική επαφή με τον άλλον και να ζοριστεί, θα λέγαμε, μπορεί να επιλέξει ανάλογο άθλημα. Και αξίζει να σημειωθεί ότι καταφέραμε με πολύ κόπο η μικρή Αλεξανδρούπολη, το λέω ειρωνικά, σε εισαγωγικά δεν είμαστε μικροί, να είμαστε η πιο δυνατή σχολή Παγκρατίου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και από δύναμη ενεργών αθλητών αλλά και από δύναμη συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όταν ξεκινά από την Αλεξανδρούπολη και πα στου περισσότερου αθλητέ με δύο λεωφορεία, κάτι σημαίνει αυτό. Αρχικά πρέπει να ελέγξει το χρόνο σου. Δηλαδή πρέπει να ελέγξει ποιε ώρε μπορεί να προπονείσαι, τι θα τρως. Να υπενθυμίσουμε ότι 5 του μηνός έχουμε μία επίδειξη με το συγκεκριμένο σύλλογο εδώ πέρα του κυρίου Μαστρονικόλα και επίσης 7 Μαΐου θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε το πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος για πρώτη φορά εδώ πέρα στην Αλεξανδρούπολη. Όπως βλέπετε κι εσείς, οι νέες γενιές γαλουχούνται μέσω του αθλήματος του Παγκρατίου στην ελληνική παιδεία. Διότι, όπως έχουμε πει, το Παγκράτιο, αρχαιοελληνικό άθλημα, δεν προσφέρει στους αθλητές μας μονάχα τη μαχητική ικανότητα και τη δύναμη να παλεύουν έναν αντίπαλο, αλλά κυρίως την καλλιέργεια του ήθους και της αγωγής, έτσι ώστε να παλεύουμε τον εαυτό μας. Και όπως πολλές φορές έχω επισημάνει, αυτό που μας λέει και ο μύθος, η περίφημη μάχη του Θησέως με του Μινοταύρου. Ο Μινόταυρος, μυθικό τέρας, στην ουσία είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, ο κακός μας ο εαυτός. Αυτό που πρέπει να αντιπαλέψουμε. Και αυτό γίνεται μέσα από το άθλημα του Παγκρατίου. Και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μαστρονικόλα, ο οποίος πέρα του γεγονότος ότι έχει σπυρώσει δίπλα του μια αρκετά μεγάλη ομάδα νεαρών αθλητών, κάνει και μια επέκταση και προς άλλες περιοχές και δίνει την ευκαιρία και σε άλλα παιδάκια τα οποία δεν είχαν άλλου είδους ευκαιρίες να γνωρίσουν και το άθλημα και μέσω αυτού να ακολουθήσουν μια διαφορετική καλλιέργεια αγωγής για τα ίδια τα παιδιά που ξεπερνάει λίγο τα όρια του σχολείου αλλά είναι διαχρονική για μας τους Έλληνες. Είναι πολύ μεγάλη μας η χαρά όταν εδώ στο
Δημαρχείο φιλοξενούμε παιδιά, πόσο δε μάλλον όταν αυτά τα παιδιά είναι όχι απλά αθλητές, είναι πρωταθλητές, είναι τα δικά μας παιδιά που μας κάνουν πάρα πολύ χαρούμενους και υπερήφανους όταν φέρουν επιτυχίες από όλη την υπόλοιπη χώρα. Όχι μονάχα γιατί ακούγεται η Αλεξανδρούπολη, γιατί χαιρόμαστε τους αθλητές μας που γίνονται πρωταθλητές και αποτελούν καλά πρότυπα για τις δικές τους γενιές και τους συνομιλικούς τους. Θέλουμε να προβάλλουμε όλα τα αθλήματα που δραστηριοποιούν εδώ στην Αλεξανδρούπολη και τα ομαδικά και τα ατομικά. Προβάλλουμε αθλήματα που είναι λιγότερο γνωστά, ώστε να ανταποκριθούν οι γονείς, να φέρουν σε επαφή με την οργάνωση που υπάρχει σε αντίστοιχες ομοσπονδίες και τα αντίστοιχα σωματεία που λειτουργούν στην πόλη μας. Γίνεται πολύ καλή δουλειά. Είναι μικρότερες οικογένειες εκεί που χρήζουν της προσοχής μας και γι' αυτό θέλουμε να δείξουμε τα καλά των αθλημάτων αυτών, όταν μάλιστα είναι και ολυμπιακά αθλήματα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε νέους αθλητές, νέους Αλεξανδροπολίτες που αθλούνται, είναι μέσα στους χώρους των γηπέδων, είναι πάνω στα ταπί, είναι μέσα στα γήπεδα, είναι μέσα στα κλειστά γυμναστήρια, διότι ο σκοπός μας είναι να γνωρίζουν τον αθλητισμό και να αποφεύγουν όλα αυτά τα οποία δεν είναι αθλητισμός και που τα οποία δυστυχώς αποτελούν κακά πρότυπα, κακές συναισθητροφές και πολλές φορές πολύ κακή εξέλιξη στην πρόοδο του.